Γεια σας παιδιά, τσεκτεχνά ο Κώστας εδώ. Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε το Red Dragon Horus. Ένα πληκτρολόγιο το οποίο ήθελα εδώ και πάρα πολύ καιρό να αγοράσω. Κυρίως γιατί είναι slim, είναι χαμηλού προφίλ τα πλήκτρα, είναι μηχανικό. Ελλάδα έπεσε 60 ευρώ. Το κακό είναι ότι εγώ δεν το πρόλαβα Ελλάδα. Το μαύρο είναι όλος παραδόξως νομίζω λίγο πιο ακριβό από το λευκό μοντέλο. Εγώ πήρα το λευκό μοντέλο. Και είναι, όπως έχετε καταλάβει, όσοι το έχετε καταλάβει, είναι rip-off από ποιο είναι της Logitech ή της SteelSeries. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πληκτρολόγιο κοντά στα 2 εκατοστάρικα, το οποίο το συγκεκριμένο αυτό το Horus είναι rip-off, κάνει μπαμ από χιλιόμετρα. Η αλήθεια είναι το αγόρασα Black Friday, το πήρα από το original site, από το κανονικό site της εταιρείας από Αμερική. Πλήρωσα 50 ευρώ συν 10 τα μεταφορικά, οπότε πάνω κάτω βγήκε στο κόστος που θα το αγόραζα και από Ελλάδα, αλλά Ελλάδα δεν το έβρισκα, οπότε το πήρα απευθείας από Αμερική. Ήρθε με courier, άργησε 10 μέρες, λιγότερο από 10 μέρες. Παίζει να ήταν 7-8 εκεί μέσα, μια εβδομάδα εκεί μέσα, από μια εβδομάδα μέχρι 10 μέρες υπολογίστε. Μπορούσα να παρακολουθώ συνέχεια την παραγγελία μου, δεν πέρασε τελωνίο, ήρθε όλα κομπλέ, γιατί πήγε μέσω Ιταλίας. Οπότε μη σας αγχώνει αυτό αν θέλετε να το παραγγείλετε, και έχει πολλά ωραία προϊόντα και βγάζουν και συχνά προσφορές. Τέλος πάντων, εγώ όμως έκανα και άλλη μια μαγιά και περιμένω να έρθει, λογικά θα το δείτε σε επόμενο unboxing. Παρήγγειλα από το AliExpress διακόπτες για αυτό το ωραίο πληκτρολόγιο. Οι διακόπτες που χρησιμοποιώ εγώ πάντα είναι οι κόκκινοι, οι red. Δυστυχώς χάλασα το πληκτρολόγιο μου και έκανα τράμπα ένα άλλο που είχα, εκείνο το Stealth. Το έκανα τράμπα με αυτό το γκάμα και πόσο πιο είναι το LG61, LK61, δεν το θυμάμαι το τέτοιο, το οποίο είναι τρομερό πληκτρολόγιο, αλλά το παιδί που το έκανα ανταλλαγή έχει τα πλήκτρα overlooped και κάποια από αυτά κάνουν διπλό πάτημα. Και τέλος πάντων η φάση είναι ότι ναι, ενώ είναι πολύ ωραίο, είναι τέλειο, είναι ιδανικό, δεν με βοηθάει το double press, δηλαδή αν πατάω ένα ή πατιούνται δύο ή τρία στη σειρά, οπότε μάλλον θα αλλάξω διακόπτες κάποια στιγμή σε αυτό. Τέλος πάντων, στο διατά αυτά ήθελα ένα slim πληκτρολόγιο, ήθελα να περάσω σε slim φάση αλλά να μείνω στο μηχανικό της υπόθεσης. Το συγκεκριμένο είναι πανέμορφο, έχει ροδέλα για τον ήχο. Έχει διάφορα πλήκτρα, έχει μάκρο και ζεπάνο, το οποίο είναι πολύ βολικό δικατό με παίζει Dota. Καλά, όχι, δεν μπορείς να τα φτιάξεις και αλλιώς, αλλά μπορείς να προγραμματίσεις τα πλήκτρα, π.χ. να σου φέρνει το courier, τα αντικείμενα ή οτιδήποτε θες. Και όχι μόνο. Τέλος πάντων, είναι πολύ όμορφο, αλλά κυρίως με κέρδισε το τι είναι μηχανικό. Από πίσω, να σας δείξω, το κουτί δεν λέει κάτι ιδιαίτερο. Νομίζω ότι αλλάζω και τους διακόπτες. Βασικά, το είπα μου ότι αλλάζει τους διακόπτες. Οπότε. Σκεφτόμουν ότι και να μου χαλάσει, τέλος πάντων από το AliExpress παρήγγειλε 100 κόκκινους διακόπτες. Οπότε χαλάσουν, δεν χαλάσουν, γιατί ξέρω ότι τα Red Dragon δεν είναι και τα πιο ποιοτικά σε switches. Κάποια στιγμή θα τα παίξουν. Οπότε λέω ρε παιδί μου, ας πάρω και 100 διακόπτες να τους έχω καβάτζα. Κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστούν. Κάντε το. Στο AliExpress είναι πάμφινα. Δηλαδή με 15 ευρώ αγοράζεις 100 διακόπτες από ό,τι πληκτρό θες. Do it. Το κουτί είναι πανέμορφο. Θυμίζει λίγο MSI, είναι η αλήθεια. Πολύ ωραίο πακετάρισμα. Πανέμορφο πακετάρισμα, θα έλεγα. Βαρύ. Το ότι είναι βαρύ, είναι βαρύ. Έχει αλουμίνιο, νομίζω. Το πάνω μέρος είναι αλουμίνιο. Λοιπόν, μαζί έχει καλώδιο, το οποίο είναι υπογωνία, το οποίο είναι χρήσιμο σε πληκτρολόγια. Έχει. Ήταν κάτι που δεν το είχα δει ποτέ σε πληκτρολόγιο, είναι η αλήθεια. Κανονικό USB. Με Type-C από πίσω που μπορείς να το συνδέσεις και σε λάπτοπ. Πολύ χρήσιμο αυτό. Να, αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω δει σε πληκτρολόγιο πολύ συχνά. Δεν το βλέπω. Και έχει και keypooler, το οποίο ήθελα να αγοράσω keypooler και έχει από 1 έως 2 ευρώ. Οπότε με βγάζει από την φάση να αγοράσω και να μπορείς να αλλάζεις τα πλήκτρα. Πραγματικά πολύ χρήσιμο. Πλήκτρα έχει. Κάτι είχα ακούσει ότι πες να έχει πλήκτρα. Για να δούμε. Νομίζω αυτό πρέπει να είναι. Mechanical gaming switches. Γενικά όταν παίζεις, είτε με καφέ παίξεις, είτε με μπλε παίξεις, είτε με οτιδήποτε, δεν έχει σημασία. Αλλά
αν παίζει με κόκκινου διακόπτε, μετά από ένα σημείο, ειδικά όταν παίζει Dota, LOL κτλ., θες να παίζει μόνο με κόκκινου διακόπτε. Έκαναν την αλλαγή σε καφέ, δεν κατάλαβα διαφορά, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι κόκκινοι διακόπτε ήταν πολύ καλύτεροι. Έχει μέσα 4 διακόπτε, σου λέει η εταιρεία, εντωμεταξύ αυτό είναι ωραία κίνηση, γιατί λέει 4 κουμπιά θα τα χαλάσει, ρε φίλε, δεν υπάρχει περίπτωση. Ακούστε το. Είναι silent. Αυτά δεν ακούς τίποτα όταν το πατάς. Γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν είναι τα tactile όπως είναι οι brown διακόπτες ή οτιδήποτε. Δεν βγάζει θόρυβο το πληκτρολόγιο. Τέλος πάντων, αυτό που σου λέει η εταιρεία, ξέρεις κάτι, θα τα χαλάσεις. Και εγώ πίστευα, όσοι έχετε δει το κανάλι από την αρχή, το κανάλι χτίστηκε πάνω στα μηχανικά πληκτρολόγια. Δηλαδή, το πρώτο μου βίντεο ήταν μηχανικό πληκτρολόγιο που έκανα ποτέ. Παλιά οι MX διακόπτες έλεγες παίρνεις ένα μηχανικό πληκτρολόγιο για να μην χρειαστεί να αγοράσεις ποτέ πληκτρολόγιο ξανά. Έλα όμως που όταν παίζεις Dota ή LOL ή οτιδήποτε χρησιμοποιεί τα πλήκτρα εκτεταμένα, το ρημάζεις το πληκτρολόγιο μετά από λίγο, και το κακό είναι ότι τα περισσότερα ήταν ειδικά μέχρι κάποια ηλικία πληκτρολόγια με κουμπωμένα από κάτω τους διακόπτες, οπότε πρέπει να παίξει καλά ή να παίξει κολλητήρι και να τα λιώσεις από κάτω τους διακόπτες και να τους βγάλεις να περάσεις άλλους. Οπότε είναι swappable, δηλαδή απλά βάζεις, βγάζεις κουμπώνεις, που είναι πολύ πρακτικό. Δηλαδή στο συγκεκριμένο έκανα την τέτοια ότι ξέρεις κάτι, θα μου χαλάσουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχω αγοράσει πολύ ακριβά πληκτρολόγια και χαλάσανε. Οπότε έχουμε τους 4 που σου δίνει η εταιρεία για αρχή. Και αν θέλετε μπείτε στο AliExpress, θα σας έχω link άμα θέλετε από που αγόρασα εγώ συγκεκριμένα, χωρίς affiliate, χωρίς τίποτα, μπείτε, διαλέξτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, οπότε σε φάση ναι, είναι καλό και αν έχεις καβάτσα είσαι ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, αλλά ας μην μιλάω άλλο, ήδη έχουν περάσει 7 λεπτά και ακόμα πληκτρολόγιο δεν έχετε δει. Πανέμορφο, έλα είναι πανέμορφο, είναι ωραίο. Είναι λευκό, εντωμεταξύ με τα λευκά δεν το έχω πολύ, αλλά ρε φίλε δεν ήθελα να το πάρω μαύρο, ήθελα λευκό. Δηλαδή, brass aluminum δεν είναι, λες ότι είναι τόσο τρομερής ποιότητας, δηλαδή αν το πιάσεις καταλαβαίνεις ότι υστερεί λίγο σε ποιότητα. Έχει ροδέλα εδώ πέρα, βασική ροδέλα, μια βασικιά, όχι μια βασική ροδέλα, κουμπιά, αυτά εδώ τα πάνω είναι μάκρος που μπορείς να κάνεις. Είναι απλά, είναι μεμβράνης, οπότε σε φάση τα συγκεκριμένα είναι μεμβράνης τα πλήκτρα, μην νομίζω ότι θα είναι κάτι διαφορετικό, αλλά δεν τα χρησιμοποιείς πάρα πολύ, έχει τα play button και αυτά, αναλάζει τη φωτεινότητα στο πληκτρολόγιο φαντάζομαι. Και τα πλήκτρα μας κανονικά από κάτω, είναι διάταξη laptop, είναι πάρα πολύ λεπτό σε φάση αν θέλετε να το δείτε. Έχει από το κάτω μέρος και το receiver του για να μπορείς, καταρχάς δεν είπα ότι είναι και Bluetooth και με Wi-Fi 2.4 και με καλώδιο όπως είδατε. Εγώ ήθελα αυτό εδώ, ήθελα να, για ένα διάστημα να δω πως λειτουργεί με το καλώδιο και αν είναι εντάξει. Προφανώς άμα παίξεις θα παίξεις με το καλώδιο, αλλά λοιπόν, έχει ποδαράκια τα οποία είναι ενός δρόμου, δηλαδή είτε είναι κλειστό, το οποίο είναι σαν λάστιχο από πάνω και δεν γλιστράει τόσο πολύ, είτε είναι ανοιχτό. Αν το βάλω στο γραφείο, το γραφείο είναι πες να το έχω λουστράρει τόσο καλά και να το έχω λαδώσει τόσο καλά που ό,τι και να βάλεις δεν θα μαγκώνει. Αλλά όχι ψέματα, το γκάμα εκεί για παράδειγμα δεν μετακινείται με τίποτα, είναι και βαρύ, δεν παίζει να μετακινηθεί, αυτό γλιστράει. Δηλαδή αυτό σου και να το κάνω δεν μετακινείται. Βαρύ πληκτρολόγιο. Λοιπόν, η αλήθεια είναι όταν είναι flat δεν είναι τόσο βολικό. Έτσι έχει ένα διαφορετικό νόημα, λίγο καλύτερα. Λοιπόν, να ακούσετε λίγο. Δεν είναι καμιά τρελή κατασκευή, ακούτε. Εντάξει, αυτό είναι κούφιο τελείως από κάτω. Σε κάποιους θα πονάνε σίγουρα τα αυτιά σας και σας νιώθω αδέρφια. Αλλά, οκ. Το Ender είναι λίγο τελείως κούφιο, ναι. Ίσως, σε αυτούς που θα πάρω να τους βάλω λίγο loop μέσα. Λοιπόν,
Έχουν καλύφει, σαν να παίζεις σε πληκτρολόγιο. Σε κούραστο φαίνεται. Για να δούμε, έχει όμως ωραία φώτα. Λοιπόν, λογικά εδώ από το πλάι, γι' αυτό είναι, okay. Βασικά παίζει να έχει και μπαταρία μέσα αυτό. Για να δούμε. Από το πλάι δεν σας έδειξα, έχει το Type-C του και το διακόπτη. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι αυτός ο διακόπτης μου φαίνεται τελείως ψεύτικος. Ελπίζω να μην χαλάσει. Ελπίζω θέλει προσπάθεια για να τα ανοίξεις, από ό,τι κατάλαβα. Οκ, ήθελε προσπάθεια για να τα ανοίξεις. Oh, wow. Wow, wow, wow. Hey Google, turn off all lights. Λοιπόν, θα κλείσω. Η Google είναι ο σύμμαχός μας. Λοιπόν, θα κλείσω λίγο τα φώτα. Δεν ξέρω αν είναι. Wow. Wow. Πίστευα ότι το. Για να καταλάβετε τώρα τη διαφορά. Το γκάμα εκεί, ότι έχει από τα πιο όμορφα φώτα που έχω δει σε πληκτρολόγιο. Το οποίο τώρα για κάποιο λόγο δεν θέλει να φωτίσει. Οκ. Να το. Λοιπόν, το βλέπετε. Είναι πανέμορφο. Εδώ θα βάλω back to back. Ούτως ή άλλως το αγόρασα. Δεν είναι το sponsor ή οτιδήποτε. Λοιπόν, για να το δείτε. Φαίνεται. Νομίζω ότι. Βασικά ξέρετε τι είναι. Το ότι καταρχάς τα πλήκτρα είναι από πάνω τα γράμματα διαφανή με αποτέλεσμα να περνάει το φως. Δηλαδή από εδώ αν δείτε είναι μόνο στο background. Βέβαια αυτό αν αγοράσεις κατάλληλα keycaps αλλάζει, πανέμορφος φωτισμός. Αλλά δεν είμαι από τον RGB καθόλου. Καθόλου μα καθόλου. Δηλαδή εγώ ήθελα απλά λευκά πλήκτρα. Αυτό για μένα είναι ένα extra που δεν το ζήτησα. Λοιπόν, ο φωτισμός του επειδή είναι metal από πίσω. Ωραία, είναι λευκά τα πλήκτρα. Και είναι και διάφανα από πάνω τα γράμματα. Είναι απίστευτα. Προφανώς έχει και στατικά να κάνεις διάφορες συναλλαγές. Δεν ξέρω να δω αν αυτό. Αυτό έχει να κάνει με τη φωτεινότητα. Οπα. Άναψε, έκλεισε. Οκ, μάλλον έχει να κάνει με το PC κυρίως όταν συνδεθεί. Είναι πανέμορφο. Wow. Είναι πανέμορφο. Επίσης ήξερα, νομίζω ότι μπορείς να αφαιρέσεις και αυτό από εδώ πάνω. Μπορείς να το βγάλεις και να βάλεις ένα δικό σου, αν έχει κάνει ασχολήσει με 3D printing και αυτά. Μπορείς πολύ εύκολα να το βγάλεις. Έχει μια ζελατίνα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, η οποία θα τη βγάλω εγώ. Η οποία είναι τέρμα στατικά φορτισμένη αυτή τη στιγμή. Παιδιά, έλα, γεια. Δεν ξέρω αν θα τα αλλάξω καν σε άλλο φως. Γενικά το Rainbow είναι το αγαπημένο μου τέτοιο. Δεν ξέρω να σας δείξω άλλα, να δοκιμάσω να σας δείξω άλλα. Νομίζω έχω την αίσθηση ότι παίζει να είναι με το FN. Δεν αλλάζει με το FN. Πρέπει να τα ψάξω να δω. Πρέπει να ψάξω να δω με ποια πλήκτρα αλλάζει. Αλλά δεν με πειράζει αυτό. Δηλαδή το εφέ του αυτή τη στιγμή είναι απίστευτο. Wow, πραγματικά. Παιδιά, είναι ειλικρινά πανέμορφο. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι τώρα έχω εντυπωσιαστεί. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει και εφαρμογή νομίζω. Μπορείς να την εγκαταστήσεις και να τα ρυθμίσεις όλα μέσα από την εφαρμογή. Επίσης κάτι που θέλω να πω πριν να κλείσω για το συγκεκριμένο, ότι έχει επιλογή με Bluetooth για τρεις συσκευές. Έχει εδώ πέρα για να το συνδέσεις με 2,4 και με USB απευθείας. Οπότε, ναι, αν ταξίζει, δεν είμαι σίγουρος 100% για εσάς κατά πόσο θα είναι. Θα σας δώσω ένα ηχητικό δείγμα, αλλά αν είστε keyboard enthusiasts, μόνο αν πάρετε τους διακόπτες και βάλετε δικούς σας και τους λουμπάρετε, και είναι ακόμη καλύτερο. Έχω δει τρομερά review για τα λεφτά του. Το αντίστοιχο που παίρνεις από την, σας ξαναείπα, δεν θυμάμαι τη Logitech και τη SteelSeries, κοστίζει κοντά στα 200 ευρώ. Αυτό έχει 50 ευρώ αν το βρεις από κατάστημα, ή 55 ή 60. Νομίζω ότι για τα λεφτά του είναι καλό.
Ξαναλέω, έχω δει πάρα πολλά reviews στο συγκεκριμένο. Όλοι έχουν πάθει ένα σοκ με το πόσο καλό είναι το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο τουλάχιστον. Εμφανισιακά μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια, το brass aluminum δεν είναι το σωστό γούστο μου, αλλά μπορώ να πω ότι επίσης καθαρίζεται πάρα πολύ εύκολα, γιατί αν το δείτε δεν είναι να κρατάει μέσα τίποτα, δηλαδή είναι μια flat επιφάνεια από πίσω που απλά το σκουπίζεις, δεν κρατάει ούτε ψίχουλα ούτε τίποτα, ούτε βρωμιές ούτε οτιδήποτε. Εντάξει, το enter είναι λίγο πόνο στα αυτιά, αλλά θυμίζει πιο πολύ blue switches παρά red switches το συγκεκριμένο, έτσι όπως κάνει, αλλά αυτό διορθώνεται, δεν είναι κάτι που δεν μπορείς να διορθώσεις. Απλά ανοίγεις το διακόπτη και λίγο το γρασάρεις, να το θέσω απλά. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι όμορφο, ειδικά τα εφέ που κάνει είναι πανέμορφα. Με βάση ό,τι έχω δει και ό,τι έχω διαβάσει μέχρι τώρα για το συγκεκριμένο, ήρθε η ώρα να το δουλέψω και εγώ. Ξαναρωτήστε με σε ένα μήνα από τώρα που θα παίξω με αυτό. Η αλήθεια είναι λίγο που το έπιασα μου φάνηκε ξεκούραστο, γιατί δεν σηκώνεις τα χέρια πολύ ψηλά. Οπότε δεν κουράζεσαι πάρα πολύ στα δάχτυλα, είναι σαν λάπτοπ φάση. Οπότε ναι, η αλήθεια είναι επίσης έχω συνηθίσει με 60% πληκτρολόγιο να λείπουν αυτά. Θα ξαναπεράσω σε πιο μεγάλη τέτοια κλίμακα τώρα για να έχω και τα υπόλοιπα πληκτρά. Αλλά οι συνήθειες είναι αυτές. Η ροδέλα είναι, είναι κάτι τρελό, δεν έχει και την καλλιτρική λύση αν με ρωτήσετε. Αλλά νομίζω ότι για τα λεφτά του είναι μπούμπο. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι είναι πραγματικά rip-off για τα λεφτά του. Τρελό rip-off. Αυτό ήτανε. Αν το βρείτε, πραγματικά νομίζω αξίζει να το τσιμπήσετε. Αλλά σας ξαναλέω, για 150% σε ένα μήνα ξαναρωτήστε με. Αυτό ήτανε. Θα τα πούμε στο επόμενο unboxing εμείς. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας από μένα, παιδιά. Γεια σας.